Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Blue Sky με τη Λίνα Κλήτου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Συντηρείται το κλίμα έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης για τις παρακολουθήσεις. Τι είπε ο Πρωθυπουργός και πώς απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ιστορική στιγμή για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα. Άρχισε η σάρωση στα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Πότε θα πιάσει δουλειά το γεωτρύπανο. Τα όνειρα του Ερντογκάν για τη Μεγάλη Τουρκία και η ψύχρεμη διαχείριση της προκλητικότητας από την Αθήνα. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις παρακολουθήσεις. Μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθυνού κατέθεσε στον Άριο Πάγο η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Αργιέρο Βασίλη, για την υπόθεση των παρακολουθήσεων, καθώς το όνομά της είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο των 33 προσώπων που δημοσίευσε την περασμένη Κυριακή η εφημερίδα Ντοκουμέντο και σύμφωνα με το δημοσίευμα ήταν στόχος του κακόβουλου λογισμικού Predator. Οφείλουμε όλοι να εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Δεν έχει την πολυτέλεια η πατρίδα μας να ζει διχασμούς από αυτόν τον χάρτο πόλεμο αποκαλύψεων, το ράλι με υπονοούμενα που μονοπολούν την πολιτική επικαιρότητα. Αναμένουμε η δικαιοσύνη πολύ γρήγορα να πράξει το αυτονόητο, πηγαίνοντας σε πρόσωπα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο εμπλέκονται, δήλωσε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις προκλήσεις των καιρών απαντάμε με έργα και όχι με λόγια, ήταν το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς πάσα κατεύθυνση από την περιοδία του στην Πιερία. Δεν είναι τώρα η ώρα να ξανακυλήσουμε την πολιτική ζωή της χώρας στο βούρκο. Θα πούμε όχι σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να μας γυρίσουν πίσω. Η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε μήνυση έγκληση κατά παντός υπευθύνου και για την παραβίαση των επικοινωνιών της και για πιθανές ποινικές δράσεις που τελέστηκαν εις βάρος της, καθώς και για μείζωνα ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Είμαι βέβαιη ότι στη χώρα έχει στηθεί ένα δίκτυο κατασκοπίας. Τα μηνύματα λένε ότι αυτό στήθηκε με επίκεντρο, οργανώθηκε και στήθηκε και λειτουργήσε με επίκεντρο συνεργατών του Μεγάλου Μαξίμου υπό την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού της χώρας. Δεν θα επιτρέψουμε να μείνει καμία σκιά, όπως και δεν θα επιτρέψουμε στη συνωμοσιολογία, δεν θα επιτρέψουμε στους χειρισμούς, δεν θα επιτρέψουμε σε αυτή την επιχειρούμενη προσπάθεια δηλητηριασμού και διχασμού της κοινής γνώμης να διακόψει το έργο που υλοποιείται στην Ελλάδα. Χρειάστηκε ένα πέναλτι τελικά, μια φάση ποδοσφαιρική, για να αποδεχτεί ο κύριος Μητσοτάκης ότι υπάρχει παράκεντρο παρακολουθήσεων. Αναφύονται λοιπόν φυσικά ερωτήματα. Από πότε το γνωρίζει αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός, πώς το έμαθε, πότε το έμαθε και τι έχει κάνει και τι σκοπεύει να κάνει. Εδώ μιλάμε για ένα ξεκαθάρισμα επιχειρηματικών και πολιτικών λογαριασμών. Πέρα από αυτό, αποκαλύπτουν και όλη αυτή τη βρώμικη και δυσόδη νομιμότητα την οποία διαμόρφωσαν όλες οι κυβερνήσεις. Το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση θα φέρει ρυθμίσεις και αναφορικά με τα κακόβουλα λογισμικά, τη λειτουργία της ΕΕΠ και τις νόμιμες διασυνδέσεις, επανέλαβε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού στην Κατερίνη, σχολίασε. Ο Πρωθυπουργός που έχει ρίξει τη χώρα αλλά και την ίδια του την κυβέρνηση στο βούρκο των υποκλοπών. Ο Πρωθυπουργός που με τις ευλογίες του το καρτέλ της ενέργειας και η κάθε λογής πάτσιδες ισοπεδώνουν τα οικογενειακά εισοδήματα. Ο Πρωθυπουργός που συνεχίζει να κρύβεται σε Ελλάδα και Ευρώπη για το παρακράτος του. Αυτός ο άνθρωπος έχει το θράσος να αποκαλεί τις άθλιες πολιτικές του δημιουργική πρόταση. Καλωσορίζω στο σημείο αυτό την κυρία Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου, Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας, κυρία Σιμακοπούλου. Καλησπέρα, κυρία Κλήτου. Τώρα, ακούγοντας τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταγγέλει τον Πρωθυπουργό ότι κρύβεται για το παρακράτος του σε Ελλάδα και Ευρώπη, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας για αυτή την υπόθεση που πραγματικά όζει και δημιουργεί εύλογες ανησυχίες στην υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ρωτώντας σας, εάν πράγματι η κυβέρνηση κρύβεται στην Ευρώπη, γιατί έχω την αίσθηση ότι η τόνη είναι πολύ πιο ανεβασμένη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τις επιτροπές οι οποίες ασχολούνται με το θέμα, περισσότερο και από την Ελλάδα. Καταρχάς να ξεκαθαρίσω, κυρία Κλήτου, και ευχαριστώ για την ευκαιρία, ότι το θέμα των παρακολουθήσεων μέσω της χρήσης κακόβουλου λογισμικού είναι ένα πλαίσιο, ένα θέμα το οποίο εδώ στον μικρό κόσμο των Βρυξελών συζητιέται καταρχάς
σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Ξεκίνησε από την παρακολούθηση με τη χρήση του Pegasus και του Predator Ισπανών ευρωβουλευτών, εξού και δημιουργήθηκε και η ομώνυμη επιτροπή, η Επιτροπή Pega, η οποία εξετάζει σε όλη την Ευρώπη πώς χρησιμοποιείται αυτού του τύπου το λογισμικό. Η Επιτροπή αυτή λοιπόν, έχοντας κάνει επισκέψεις τύπου αυτοψίας από το Ισραήλ μέχρι την Πολωνία, σκοπεύει να πάει στην Κύπρο, σκοπεύει να πάει επίσης από ό,τι γνωρίζω και στην Ισπανία αλλά και στην Ουγγαρία, έχει εξετάσει το ζήτημα στο ευρωπαϊκό αυτό πλαίσιο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει σε όλους τους τόνους ότι δεν χρησιμοποιεί αυτό το κακόβουλο λογισμικό σε επίπεδο APE, ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο είναι ότι να ξέρετε ότι στις υπόλοιπες χώρες δεν υπήρχε αυτό το επίπεδο συνεργασίας το οποίο υπήρξε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα η επιτροπή αυτή έγινε δεκτή και επισκέφτηκε τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη. Δεν χρειάζεται να εξηγήσω πόσο ψηλά βρίσκεται στην κυβέρνηση για να παραθέσει τα ζητήματα. Στην Επιτροπή μίλησαν οι αρμόδιοι γενικοί γραμματείς των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης αλλά και Δικαιοσύνης. Και γενικότερα, όποιος ζήτησε να δει η Επιτροπή, τους είδε. Τον Πρωθυπουργό δεν τον είδε, διότι ο Πρωθυπουργός εκείνη την ημέρα είχε άλλο πρόγραμμα. Στις άλλες χώρες που πήγε η κυρία Σιμακοπούλου, συναντήθηκε με τους πρωθυπουργούς. Όχι. Είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε, γιατί εδώ η αντιπολίτευση ισχυρίζεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης κρύφτηκε. Θέλω να καταλάβετε ότι η Επιτροπή αυτή δεν έχει αρμοδιότητα εισαγγελικής παρέμβασης. Δεν είναι μια εξεταστική επιτροπή. Είναι μια επιτροπή η οποία δημιουργήθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο ακριβώς επειδή υπήρχαν ευρωβουλευτές οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτό το θέμα. Και ο λόγος που έχουν επιλέξει να επισκεφτούν και την Ελλάδα είναι διότι έγινε η καταγγελία από πλευράς του κυρίου Ανδρουλάκη ότι επιχειρήθηκε το κινητό του να μολυνθεί με το κακόβουλο αυτό λογισμικό. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι στις άλλες χώρες δεν έγιναν καθόλου δεκτοί σε επίπεδο κυβερνήσεων, ούτε καν σε επίπεδο ανεξάρτητων αρχών. Η Ελλάδα λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν έχει τίποτα να κρύψει, η Ελλάδα επειδή θεσμικά έχει κάνει όλες τις κινήσεις οι οποίες προβλέπονται σε μια ευνομούμενη δημοκρατική χώρα της Δύσης, έχει εξετάσει το θέμα της νόμιμης επισύνδεσης του κυρίου Ανδρουλάκη μέσω της Εξεταστικής Επιτροπής αλλά και των συζητήσεων στη Βουλή σε επίπεδο επιτροπών, θεσμών και διαφάνειας αλλά και ολομέλειας. Η Ελλάδα έχει επιτρέψει στην Επιτροπή να έχει πρόσβαση σε ό,τι πληροφορία έχει ζητήσει και ο μόνος λόγος που το θέμα σηκώθηκε λίγο εδώ σε επίπεδο, αν θέλετε, σκόνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι η αρμόδια εισηγήτρια της Επιτροπής, μια ευρωβουλευτήνα η οποία έχει κάνει 25 χρόνια καριέρα με θέματα κράτους δικαίου, έκανε ένα μίνι κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, κάνοντας μια συνέντευξη τύπου για την έναρξη της συγγραφής της Επιτροπής που πρόκειται να εκδώσει η Επιτροπή αυτή πιθανότατα τον Ιούνιο, λέγοντας αυτά τα οποία η ίδια ήθελε να πει ως συμπεράσματα. Αναφέρεστε στην κυρία Ινβέλτ, αν δεν κάνω λάθος. Αναφέρομαι στην κυρία Ινβέλτ, την οποία το χρησιμοποιώ, επιτρέψτε μου τον όρο για να το κάνω εύκολα κατανοητό, την άδειασαν πλήρως και ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά πρωτίστως ο πρόεδρος της ίδιας της Επιτροπής, που είπε τι δουλειά έχεις να κάνεις συνέντευξη τύπου αυτή τη στιγμή, όταν δεν έχει ακόμα καν ξεκινήσει η συγγραφή της έκθεσης με τα δικά σου προσωπικά αποτελέσματα. Ξέρετε, κυρία Κλήτου, εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο, η επιτυχία όταν κανείς γράφει μια έκθεση δεν είναι να υπάρχει ακραία πόλωση, διχασμός και να πετάει ο ένας στον άλλον λάσπη. Η επιτυχία είναι να καταλήγει σε ένα κείμενο το οποίο έχει τη μεγαλύτερη αποδεκτή κοινή συνένεση από τους συναδέλφους. Αυτή η διαδικασία δεν έχει καν ξεκινήσει το επίπεδο αυτής της Επιτροπής και η κυρία Ντβέλτ αποφάσισε να κάνει μια συνέντευξη τύπου και χωρίς πιστήρια, χωρίς τεκμήρια και χωρίς τη συνένεση των συναδέλφων της, παρουσίασε κάποια προσωπικά της συμπεράσματα, ως σαν να είναι συμπεράσματα της ολόκληρης της Επιτροπής. Και γι' αυτό και προκάλεσε την έντονη αντίδραση και των συναδέλφων της και του Πρόεδρου της Επιτροπής και φυσικά και τη δική μου ως εκπρόσωπο τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Παρατηρήσαμε και καταγράψαμε όσο μπορούμε να παρακολουθούμε, γιατί γνωρίζετε ότι και η εσωτερική πόλωση εμάς τους πολιτικούς συντάκτες μας απασχολεί αρκετά. Και την αντίδραση της συναδέλφου σας, της κυρίας Βόζεμπερκ, η οποία ήταν μέλος της Επιτροπής ΠΕΓΑ, η οποία σχεδόν κατήγγειλε την κυρία Ινβέλτ, αλλά και τη δική σας αντίδραση. Και αυτό που μας έκανε εντύπωση επίσης, και το επισημαίνουμε, είναι ότι στα tweet τα οποία ανέβαζε,
είχε ως πηγή την εφημερίδα Documento. Και μάλιστα την εφημερίδα, το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας του Σαββατοκύριακου. Άρα, το ερώτημα το δικό μου είναι, έτσι με απόλυτη ειλικρίνεια να το απαντάμε, μας έχουν στήσει στον τοίχο στην Ευρώπη, γιατί αυτό καλλιεργεί το κλίμα, κυρία Σημακοπούλου, στο εσωτερικό της χώρας. Εντάξει. Τώρα η κυρία Ινβέλτ, έχουμε 705 ευρωβουλευτές, κυρία Κλήτου. Η κυρία Ινβέλτ είναι μία ευρωβουλευτής. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο tweet της απάντησα ευθαρσώς για να συνεννοούμαστε ότι η πηγή αυτή πρόκειται για μία εφημερίδα, της οποίας ο εκδότης, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, έχει αποδειχτεί στην Αμερική ότι συμμετείχε, και υπάρχουν και ανάλογα βίντεο, δεν χρειαζόταν να φτάσουμε μέχρι την υπόθεση όπου κατηγορείται Ρώσος ολιγάρχης στην Αμερική, ότι έχει επιχειρήσει να στήσει ένα ελληνικό δίκτυο τηλεοπτικό με χρήματα Ρώσου ολιγάρχη, ο οποίος καταδικάζεται αυτή τη στιγμή στην Αμερική για τις διάφορες ενέργειες. Τώρα, αυτό ο κύριος Βαξεβάνης το διαψεύδει κατηγορηματικά, ότι υπάρχει τέτοια κατηγορία από αμερικανικές αρχές, κυρία Σημακοπούλου, και εγώ είμαι υποχρεωμένη να το αναφέρω στη συζήτηση για να ακούγονται και οι πλευρές. Και βεβαίως, και καλά κάνετε, και γενικώς να σας πω ότι το δύσκολο εντός εισαγωγικών σε αυτή την υπόθεση είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, η οποία έχει αποκτήσει πάρα πολύ καλό όνομα πλέον και πανευρωπαϊκά και διεθνώς, λόγω των επιτυχιών της και των προτάσεων που έχουν γίνει αποδεκτές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από πού να ξεκινήσω, από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο πρωτοστάτησε ο Πρωθυπουργός μας, από την πρόταση για το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό, τώρα τη συζήτηση που γίνεται, όπου καταλήγει σε πολλές από τις προτάσεις των 6 σημείων που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός για τη συγκράτηση των τιμών της ενέργειας και του ηλεκτρικού ρεύματος από πέρυσι το Μάρτιο. Όταν η Ελλάδα βρίσκεται στο απόγειο, αν θέλετε, στο ζενίθ της αξιοπιστίας και της εμβέλειας σε διεθνές επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάρα πολύ κρίμα να δεχόμαστε αυτές τις αήθεις και ατεκμηρίωτες συκοφαντικές επιθέσεις, οι οποίες έχουν σαν μόνο στόχο να πλήξουν το κύρος του Έλληνα Πρωθυπουργού ως απόρρια είτε μικροκομματικών αναζητήσεων στο εσωτερικό της χώρας μας, είτε προσωπικών φιλοδοξιών και διαθέσεων αυτοπροβολής, που είναι η περίπτωση της κυρίας Ινβέλτ. Εγώ είμαι σίγουρη ότι η κυρία Ινβέλτ είχε γράψει και είχε φτιάξει αυτά τα συμπεράσματα, τα οποία, όπως είπατε, είπε και στη συνέντευξη τύπου στην Ελλάδα, αλλά και παρουσίασε αργότερα στη συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες, προτού καν να επισκεφτεί την Ελλάδα. Δεν ήρθε η κυρία Ινβέλτ και κάποιες άλλες κυρίες με ανοιχτό μυαλό στην Ελλάδα για να μαζέψουν. Ήρθανε με ατζέντα δική τους προσωπική, την οποία εκφράζουν. Τώρα, στο αμιγώς πολιτικό σκέλος, γιατί αυτό είναι το σκέλος της διερεύνησης, και καλό θα είναι να μην συγχαίουμε τις νόμιμες επισυνδέσεις που διενεργούσε η ΑΕΠ με εισαγγελική παραγγελία και θετική γνώμη. Και το Predator, το οποίο είναι, και το Pegasus, το οποίο είναι κακόβουλα λογισμικά, τα οποία κανείς δεν ξέρει ποιος τα έχει, ποιος τα διακινεί. Βεβαίως. Και για ποιο σκοπό Βεβαίως. Τα έχει και τα διακινεί. Και επισημαίνω, κυρία Κλήτου, ότι η Ελλάδα και πάλι πρωτοστατεί, διότι θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα η οποία θα φέρει νομοθεσία, η οποία θα απαγορεύσει τη χρήση τέτοιου τύπου κακόβουλου λογισμικού, είτε είναι το Predator είτε είναι το Pegasus, θα απαγορεύσει τη χρήση τους στην ελληνική επικράτεια, κάτι που η Ευρώπη ακόμα περιμένει η Επιτροπή αυτή να βγάλει μια έκθεση σε 6 μήνες και μετά να αρχίσει η νομοθετική διαδικασία, μπορεί να πάρει και 2 χρόνια. Άρα πάλι είμαστε ένα βήμα μπροστά, άρα δεν υπάρχει λόγος και δεν μπορούμε να ανεχτούμε, όπως είπα χτες στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν μπορούμε να ανεχτούμε τέτοιου τύπου συκοφαντικές επιθέσεις στην Ελλάδα χωρίς πιστήρια και χωρίς τεκμήρια, από όπου και αν προέρχονται, είτε προέρχονται από παράκεντρα είτε εχθρούς της Ελλάδας εντός και εκτός των τυχών, τώρα, από όπου και αν προέρχονται. Σε κάθε περίπτωση, στο εσωτερικό, αυτό παράγει πολιτικά αποτελέσματα. Και ένα πρώτο ορατό διαγυμνού οφθαλμού πολιτικό αποτέλεσμα είναι η ακραία πόλωση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς διανύουμε προεκλογική περίοδο. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι τα τελευταία μέτρα μιας κυβερνητικής διαδρομής.
Όμως, αυτό το οποίο εγώ θέλω να επισημάνω, κυρία Σημακοπούλου, και θέλω την άποψή σας γι' αυτό, σαν πολλά δεν μαζεύονται τα ζητήματα στα οποία η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να δώσει απαντήσεις. Είναι το θέμα των παρακολουθήσεων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο υπάρχει και έρχεται καιρό. Γιατί το άφησε? Γιατί εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα? Υπάρχουν πολιτικές ευθύνες εδώ και δεν αναφέρομαι στις ευθύνες που ανελήφθησαν με τις παραιτήσεις ή από πομπές κατά άλλους δύο υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών και του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού και φυσικά του επικεφαλής της ΕΕΠ. Είναι υπόθεση πάτσι, είναι θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα και μάλιστα με αρνητικό πρόσημο. Πιστεύετε ότι αυτό θα σας δυσκολέψει στην πορεία το επόμενο διάστημα, κυρία Σημακοπούλου? Σας βλέπω πολύ αισιόδοξη ότι στην Ευρώπη θα ξεπεραστούν αυτές οι ενστάσεις που διατυπώνονται. Στο εσωτερικό πώς βλέπετε να εξελίσσεται η κατάσταση? Βλέπω και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ότι το πρώτο θέμα στην συνείδηση και των πολιτών, είτε είναι Έλληνες πολίτες είτε είναι Ευρωπαίοι πολίτες, είναι το θέμα της αντιμετώπισης της ακριβίας, της αντιμετώπισης των πληθωριστικών πιέσεων στην καθημερινότητά τους, της αντιμετώπισης των συνεπειών που προέρχονται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και από τον εκβιασμό τον ενεργειακό, τον οποίο αυτή τη στιγμή διεξάγει ο κύριος Πούτιν. Αυτό νομίζω ότι είναι το πρώτο θέμα και αυτό νομίζω και το διακύβευμα, αν μου επιτρέπετε, επειδή έχετε δίκιο, προφανώς έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, δεν έχει σημασία αν οι εκλογές θα γίνουν το Μάρτιο, τον Απρίλιο ή το Μάιο. Από εκεί και πέρα είναι επιλογή. Δεν μπορεί κανείς να ελέγξει, ξέρετε, τη συμπεριφορά του άλλου, κυρία Κλήτου. Αν λοιπόν η επιλογή της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ότι θα πάμε έτσι, θα πάμε δηλαδή με συνθήκες, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, Βούργου, τότε η μόνη επιλογή είναι τι θα κάνουμε εμείς, αν θα κυλιστούμε μαζί με την αξιωματική αντιπολίτευση στο Βούργο ή αν θα διαλέξουμε μια άλλη διαδρομή. Ο Πρωθυπουργός ήταν απολύτως σαφής και απόψε στην ομιλία του, όπως την άκουσα και σε εσάς, ότι δεν θα επιτρέψει τη Νέα Δημοκρατία αλλά και την κυβέρνηση να κυλιστεί στο Βούργο. Θα συνεχίσει το έργο και στο τέλος της τετραετίας, όποτε είναι αυτό, σε δύο μήνες, σε τρεις μήνες, σε τέσσερις μήνες, ας επιλέξουν οι πολίτες ποιον θέλουν να διαχειρίζεται. Μάλιστα. Την εποχή αλληλεπάλληλων κρίσεων στην οποία έχουμε βρεθεί. Τώρα, κάνατε εισαγωγή στο επόμενο θέμα, το οποίο θα ήθελα να το παρακολουθήσουμε μαζί για να το σχολιάσουμε κιόλας. Λοιπόν, η ακρίβεια αποτελεί καθημερινό πονοκέφαλο για τους καταναλωτές που κάνουν έρευνα αγοράς και αναζητούν χαμηλότερες τιμές στο καλάθι του νοικοκυριού, αντιμετωπίζοντας όμως και εκεί ελλείψεις αλλά και προβλήματα. Το Υπουργείο Ανάπτυξης με τροπολογία του έρχεται να επιλύσει στρεβλώσεις που δημιουργήθηκαν, ενώ στην ιστοσελίδα οι καταναλωτές έχουν αναρτηθεί οι νέες λίστες των προϊόντων και η διακύμανση της τιμής από την προηγούμενη εβδομάδα. Τα τυριά είναι πάρα πολύ ακριβά. Έχω ένα αγοράκι που παίρνουμε τυρί Γκούντα και είναι πάρα πολύ ακριβό. Και το γάλα επίσης ακριβό. Προβληματισμένοι οι καταναλωτές από την ακρίβεια που βλέπουν στην αγορά. Το γάλα που παίρνουμε εμείς το έχουμε δει γύρω στα 2,5 ευρώ. Όλα είναι ανεβασμένα. Όλα. Και στη Λαϊκή και εδώ και παντού. Πολλοί βλέπουν με επιφύλαξη και το καλάθι του νοικοκυριού. Ποιο καλάθι, ίδιες τιμές. Οι προσφορές που ήταν και πριν είναι και τώρα, μας δουλεύουν. Επειδή ψωνίζω κάθε μέρα, δεν συμφέρει. Είναι ακριβούτσικα και δεν φαίνονται και τιμές οι προηγούμενες. Δεν τους συμφέρει, να τους βάλω. Το κυνήγι των προσφορών και η έρευνα αγοράς είναι καθημερινότητα. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε τώρα. Ψάχνουμε και την προσφορά, αλλά τώρα παίρνουμε ό,τι έχουμε στο μυαλό μας πιο πολύ. Προσπαθούν όσο μπορούν να εκμεταλλευτούν το καλάθι του νοικοκυριού, όχι όμως πάντοτε με επιτυχία. Εγώ προχθές πήγα σε ένα σούπερ μάρκετ επόνου, έψαχνα έτσι από περιέργεια να δω. Τελικά αυτά τα λίγα που έβρισκα ήταν άδεια τα ράφια την περασμένη εβδομάδα. Σίγουρα βοηθάει τον κόσμο, αρκεί να τα βρεις που είναι. Πήγα συγκεκριμένα χθες να μέσα σε κάποιο άλλο μάρκετ και δεν είδα πουθενά το καλάθι του νοικοκυριού. Πουθενά. Πήγα κάτι μικρά γράμματα ότι τα βρίσκω και έφυγα. Τώρα ήταν και η τικέτα πολύ μικρή και δεν βλέπαμε κιόλα. Δεν βλέπουμε τικέτες τώρα. Ή δεν βάζουν πολύ, δεν ξέρω τι. Τροπολογία του Υπουργείου Ανάπτυξης έρχεται να διορθώσει προβλήματα που παρουσιάστηκαν και προβλέπει μεταξύ άλλων συγκεκριμένες διαστάσεις στις ετικέτες σήμανσης των προϊόντων του καλαθιού, καθώς και ότι θα πρέπει να είναι έγχρωμες. Επίσης, προβλέπει ότι οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ θα πρέπει να διαθέτουν επαρκείς ποσότητες των προϊόντων, ώστε να μην παρατηρούνται ελλείψεις και αντικατάστασή τους με άλλα ακριβότερα.
Σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, 541 προϊόντα έχουν την ίδια τιμή, 101 προϊόντα μικρότερη και μόνο σε 2 υπήρξε αύξηση. Έχει επιτευχθεί συγκράτηση των τιμών σε όλες τις περιπτώσεις πλην μίας και μείωση των τιμών, κάτι που δεν το περιμέναμε, που δείχνει ότι έχει ενεργοποιηθεί ανταγωνισμός. Έχει τα περισσότερα προϊόντα και φθηνά προϊόντα. Θα μπορούσε να ήταν πολύ καλύτερο. Στην ιστοσελίδα οι καταναλωτές έχουν αναρτηθεί από τα σούπερ μάρκετ οι νέες λίστες των προϊόντων που θα βρίσκονται στο καλάθι του νοικοκυριού μέχρι και την 3η 15 Νοεμβρίου και σε ένα νέο πεδίο καταγράφεται η διακύμανση της τιμής από την προηγούμενη εβδομάδα. Σαφώς μας απασχολεί όλους η ακρίβεια, κυρία Σημακοπούλου, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι ανεξέλεγκτες οι ανατιμήσεις σε όλο το εύρος των προϊόντων και των καταναλωτικών αγαθών και από την άλλη είναι και πολύ βαρύ οτιδήποτε έχει να κάνει με την προμήθεια ενέργειας, όσο και αν η κυβέρνηση έχει κάνει προσπάθειες ελάφρυνσης ή ενίσχυσης είτε οριζόντια είτε στους στενέστερους οικονομικά συμπολίτες μας. Εκείνο που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι υπολοιπόμεθα εμείς των ευρωπαϊκών πρακτικών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Με βλέπετε να γελάω γιατί μου ήρθε το ρεύμα και στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα και σας διαβεβαιώνω ότι δεν έχει καμία σχέση αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ και αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ελλάδα. Καταλαβαίνω και μακριά από μένα να πω ότι έχει λυθεί το πρόβλημα ή ότι ο κόσμος δεν αντιμετωπίζει αντικειμενικές δυσκολίες. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ποια είναι η αντιμετώπιση από πλευράς της κυβερνήσεως. Και ξέρω ότι δεν δίνει κανένας, δηλαδή μπορεί να καταλαβαίνουμε μέσα μας ότι ναι, αυτό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, οφείλεται στον πόλεμο, οφείλεται στον Πούτιν, οφείλεται στη μετά πανδημία πληθωριστική τάση που υπάρχει. Δεν έχει σημασία. Ο κόσμος από την κυβέρνηση περιμένει να του λύσει το πρόβλημα. Φανώς. Και ακόμα και όταν η Ευρώπη κολυσιεργεί αυτή τη στιγμή που αυτό κάνει, αν και επιτρέψτε μου παρενθετικά να σας πω ότι εγώ είμαι αισιόδοξη ότι η Ευρώπη για λόγους πολιτικής επιβίωσης πολύ σύντομα θα υιοθετήσει πολύ περισσότερο τις ελληνικές προτάσεις και θα προτάξει την επίλυση του ζητήματος, διότι δεν θέλει κανένας να δει στον δρόμο κίτρινα γυλαίκα σε όλη την Ευρώπη και αυτό θα συμβεί άμα δεν το λύσει. Και κλείνω την παρένθεση. Να σας πω ότι μακάρι να υπήρχε το καλάθι της νοικοκυράς εδώ στις Βρυξέλλες και πιστέψτε με, επειδή πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ και στην Ελλάδα και, στις Βρυξέλλες, νομίζω ότι αυτό το μέτρο μπορεί να μην λύνει 100% το πρόβλημα, αλλά σίγουρα είναι στη σωστή κατεύθυνση και αποδεικνύεται ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και από τις ανακοινώσεις που έγιναν σήμερα ότι μειώθηκαν οι τιμές, αλλά πολύ περισσότερο από το γεγονός ότι εξαντλούνται τα προϊόντα. Τα προϊόντα εξαντλούνται επειδή είναι σε χαμηλές τιμές. Και αν είδα καλά, υπήρξε μια τροπολογία σήμερα στη Βουλή, η οποία επιχειρεί να διορθώσει αυτά τα φαινόμενα τα οποία εμφανίστηκαν ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης για προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές. Ναι. Τώρα, στο κυβερνητικό αφήγημα όμως, κυρία Σημακοπούλου, ότι η Ελλάδα είναι ένα σχήμα προθύστερο όσον αφορά στις ενισχύσεις, ο αντίλογος που έρχεται, κυρίως από την αντιπολίτευση, είναι σε τι επίπεδο μισθολογικό η Ευρώπη μπορεί να έχει ενδεχομένως λιγότερα μέτρα αρρωγής, αλλά έχει πολύ μεγαλύτερους μισθούς και πολύ καλύτερη κατάσταση οικονομίας, έτσι όπως το περιγράφουν τα στελέχη της αντιπολίτευσης. Τι απαντάτε σε αυτό? Να έρθουν να το δουν από κοντά και να μιλήσουν και στους συναδέλφους που μιλάω εγώ, που μιλάνε για τις άλλες χώρες. Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάζονται από την κυβέρνηση και ιδίως σε σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα και τις τιμές, δεν είναι στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με το εισόδημα των Ελλήνων. Αν μη τι άλλο, από την αξιωματική αντιπολίτευση που μιλάει, είχε πληγεί από ένα σωρό φόρους. Είχαν στοχοποιήσει τη μεσαία τάξη. Με αυτή την κυβέρνηση έχει αυξηθεί ο κατώτατος μισθός 2 φορές. Έχει αυξηθεί το εισόδημα ως αποτέλεσμα της μείωσης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Άρα οι τελευταίοι που μπορούν να μιλάνε είναι στην αντιπολίτευση. Ας έρθουν να μιλήσουν με τους συναδέλφους μου για να δούνε ότι στην Ελλάδα πραγματικά έχει γίνει ό,τι είναι δυνατόν μέσα στο δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει, χωρίς να εκτροχιάσει την ελληνική οικονομία. Τώρα, έξω από το χορό, πολλά τραγούδια λένε, κυρία Κλήτου. Οπότε η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να παρουσιάσει και ένα πρόγραμμα Θεσσαλονίκης για την ακρίβεια και το καλάθι του νοικοκυριού. Η αντιπολίτευση όμως θα πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Άρα η κυβέρνηση θα κάνει τη δουλειά της. Η αντιπολίτευση λέει λόγια και η κυβέρνηση κάνει έργα. Και αυτή είναι η καλύτερη δυνατή απάντηση. Λοιπόν, κυρία Σημακοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση ευχαριστώ. Που είχαμε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θεματική ενότητα. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στη χθεσινή Γενική Απεργία των Συνδικάτων για την ακρίβεια, τα μέτρα στήριξης και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Στις κινητοποίησεις συμμετείχαν οι αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, βάζοντας στο στόχαστρο την κυβερνητική πολιτική. Στην ακρίβεια και την ανεργία!
Το κέντρο της Αθήνας γέμισε από διαδηλωτές που συμμετείχαν στην απεργιακή κινητοποίηση της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΕΔΗ για την ακρίβεια στην ενέργεια και τα προϊόντα καθημερινής ανάγκης. Τα συνδικάτα κινητοποιούνται. Δίνουν προτεραιότητα στις αυξήσεις των μισθών που είναι απαραίτητες. Οι αυξήσεις στους μισθούς αλλά και η καθολική ισχύ των συλλογικών συμβάσεων εργασίας περιλαμβάνονται στα βασικά αιτήματα των συνδικάτων. ΓΕΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος. Στέλνουμε το μήνυμα στην κυβέρνηση πως η φτώχεια και η ακρίβεια φτάνει πια ως εδώ, δεν πάει άλλο. Ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης που έδωσαν το παρόν στις κινητοποιήσεις άσκησαν κριτική στην κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι και η ελληνική κοινωνία σήμερα δίνει μια ηχηρή απάντηση στο καθεστώς της ακρίβειας, της εσκροκέρδειας, της ανασφάλειας, της διαφθοράς και της διαπλοκής, της αναξιοπρέπειας. Στο καθεστώς της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση, αντί λοιπόν να έχει προτεραιότητα να προστατέψει τους ευάλωτους και στη μεσαία τάξη, συνεχίζει σε αυτή τη μεγάλη οικονομική κρίση να είναι τροχονόμος ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Στα προπήλαια συγκεντρώθηκε το ΠΑΜΕ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα. Ο ελληνικός λαός, το κίνημά του, δεν θα γίνουν συνένοχοι. Όλες οι πορείες και αυτή της ΕΣΥΑ κατέληξαν μπροστά στο κοινοβούλιο. Τόσο λαός δεν θα ανοιχθεί άλλο πλέον τη λαϊλασία του. Οι δημοσιογράφοι της Αθήνας, όπως και οι δημοσιογράφοι όλης της χώρας, απεργούμε για την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και αξιοπρεπής μισθούς. Ενώ μεγαλύτερος όγκος των διαδηλωτών είχε περάσει από τη Βουλή, κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με μολότοφ σε αστυνομικούς που απάντησαν με χρήση χημικών. Ζημιές προκλήθηκαν σε βιτρίνες καταστημάτων και τραπεζών, ενώ έγιναν δύο συλλήψεις και ένας αστυνομικός τραυματίστηκε. Βρήκαμε περίπου 10 πέτρες πεταμένες μέσα από την τζαμαρία. Έχουν γίνει εδώ δύο πολύ μεγάλες τρύπες και το υπόλοιπο τζάμι έχει σπάσει, το ίδιο και από εκεί. Και στη Θεσσαλονίκη, ομάδα ατόμων επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις στην Αγίου Δημητρίου στο περιθώριο των κινητοποιήσεων. Ακολούθησε χρήση χημικών, ανθρωποκυνηγητό στην πλατεία δικαστηρίου και 8 συλλήψεις. Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των παιδιών από 6 μηνών έως 4 ετών κατά του κορονοϊού, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, καθώς έχουν παραλυφθεί στη χώρα μας τα εμβόλια Pfizer για παιδιά 6 μηνών έως 4 ετών. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με παιδιάτρους, βρισκόμαστε μπροστά σε έναν δύσκολο χειμώνα, καθώς οι νοσηλείες είναι ήδη αυξημένες στα παιδιατρικά νοσοκομεία λόγω των ιώσεων που κυκλοφορούν αυτήν την περίοδο. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, έχουν παραλυφθεί στη χώρα μας τα εμβόλια Pfizer, που είναι κατάλληλα για παιδιά 6 μηνών έως 4 ετών. Οι πρώτοι εμβολιασμοί με τα σκευάσματα αυτά θα ξεκινήσουν από την επόμενη εβδομάδα. Είχε προηγηθεί σχετική σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για εμβολιασμό όλων των παιδιών από 6 μηνών έως 4 ετών, ειδικά δε αν έχουν υποκείμενα νοσήματα ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή. Παράλληλα, η Επιτροπή έχει εγκρίνει και τον εμβολιασμό με πρώτη αναμνηστική δόση για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών, που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, 3 μήνες μετά το βασικό εμβολιασμό τους έναντι του κορονοϊού. Τα ραντεβού για αναμνηστική δόση σε παιδιά δεν έχουν ανοίξει ακόμη. Τα κρούσματα με COVID στα παιδιά αυξήθηκαν το 2022 με την επικράτηση της παραλλαγής όμικρον, τόνισε την προηγούμενη εβδομάδα η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου, προσθέτοντας ότι παρατηρήθηκε αύξηση προσέλευσης παιδιών στα επίγοντα εξωτερικά ιατρία. Την ίδια στιγμή, στα παιδιατρικά νοσοκομεία φαίνεται πως έχουν αυξηθεί ήδη οι νοσηλείες, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά, λόγω των πολλών ιώσεων που κυκλοφορούν αυτή την περίοδο. Εξ αυτού του λόγου, η παιδιατρική κοινότητα μιλάει για έναν δύσκολο χειμώνα. Επίσης, τα κοινά συμπτώματα των αναπνευστικών ιών μπερδεύουν από τη μία τους γονείς που πρέπει να καταλάβουν τι συμβαίνει και από την άλλη τους γιατρούς για να βάλουν τη διάγνωση. Όσον αφορά τον κορονοϊό, στις 100 νοσηλείες, η μία αφορά σε παιδί και όπως έχει ήδη δηλώσει η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, τα επικαιροποιημένα εμβόλια μπορούν να αντιμετωπίσουν και μεταλλάξεις που ακόμα δεν έχουν εκδηλωθεί. Έντονη ανησυχία στους επιστήμονες των κέντρων ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών προκαλούν τα συνεχώς αυξανόμενα περιστατικά γρίπης και συγκυτιακού ιού σε συνδυασμό με τα κρούσματα κορονοϊού. Αξίζει να αναφερθεί πως κατά την περίοδο έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού, τα περιστατικά γρίπης, συγκυτιακού ιού και γενικότερα των ιώσεων ήταν μειωμένα εξαιτίας της εκτεταμένης χρήσης μάσκας.
Το CDC των Ηνωμένων Πολιτειών κρούει τον κόντονα του κινδύνου, καθώς ενώ τα νέα κρούσματα κορονοϊού έχουν μειωθεί τις τελευταίες εβδομάδες, ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι υγείας προειδοποιούν ότι αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα άλλων ιών όπως η γρήπη και ο RSV, την ώρα που επιστρέφει η καθημερινότητα πριν από την πανδημία και πολλοί Αμερικανοί, ιδιαίτερα παιδιά, δεν έχουν ανοσία. Τα κέντρα ελέγχου και πρόληψης νοσημάτων εξέδωσαν προειδοποιήσεις σχετικά με τους αναπνευστικούς ιούς σε χιλιάδες παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, σε μια προσπάθεια να ενισχύσουν την ανίχνευση των ιών, τη θεραπεία και τον εμβολιασμό του πληθυσμού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον 4.300 ασθενείς με γρήπη σύχθησαν στα νοσοκομεία την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου. Πρόκειται για τον υψηλότερο αριθμό νοσηλευωμένων ασθενών από γρήπη σε μία δεκαετία και σχεδόν διπλάσιο από την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία των CDC. Η εποχή της γρήπης ξεκίνησε 6 εβδομάδες νωρίτερα φέτος, σε επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από την πανδημία της γρήπης των χείρων Ι1Ν1 το 2009. Με την αύξηση των κρουσμάτων RSV συγκοιτιακού ιού, δηλαδή γρήπης και COVID-19, τα νοσοκομεία αναμένεται να πληγούν για ακόμα έναν χειμώνα, ανέφερε ο Κόνελ, βοηθός γραμματέας υγείας και ανθρωπίνων υπηρεσιών για την ετοιμότητα και την ανταπόκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα καλά νέα πάντως είναι ότι οι υγειονομικοί δεν έχουν ακόμα δει στοιχεία για ένα πιο λοιμογόνο στέλεχος γρήπης. Σύμφωνα με την επιδημιολόγο που ηγείται της εγχώριας ομάδας επιτήρησης της γρήπης των CDC, Lynette Brammer. Όσον αφορά τον αναπνευστικό συγκοιτιακό ιό RSV, αποτελεί μια κοινή αιτία συμπτωμάτων που μοιάζουν με κρυολόγημα στα παιδιά. Δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο, αλλά η Pfizer σχεδιάζει να ζητήσει έγκριση για ένα εμβόλιο που χορηγείται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ενώ RSV είναι μία από τις κύριες αιτίες νοσηλείας σε μικρά παιδιά, αποτελεί επίσης μεγαλύτερη απειλή για τους ηλικιωμένους και τους άνοσοκατασταλμένους ενήλικες. Παρά τη μείωση των κρουσμάτων κορονοϊού, οι ομάδες κινδύνου θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης αυξημένων προφυλάξεων λόγω της κυκλοφορίας άλλων ιών του αναπνευστικού. Πάντως, τόσο η COVID-19 όσο και η γρήπη μπορεί να έχουν ποικίλα συμπτώματα που κυμαίνονται από ασυμπτωματικά έως πολύ σοβαρά. Σύμφωνα με τα CDC, τα κοινά συμπτώματα που μοιράζονται η COVID-19 και η γρήπη είναι πυρετός ή αίσθημα πυρετού και ρίγη, βήχας, δύσπνοια ή δυσκολία στην αναπνοή, κόπωση, πονόλαιμος, καταρροή ή βουλωμένη μύτη, μυϊκός πόνος ή πόνη γενικότερα στο σώμα, πονοκέφαλος, εμετός, διάρρεια, συχνότερη στα παιδιά με γρήπη, αλλά μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία με την COVID-19. Αλλαγή ή απώλεια της γεύσης ή της όσφρησης, αν και αυτό είναι πιο συχνό με τον κορονοϊό. Τόσο με τη γρήπη όσο και με την COVID-19, μπορεί να περάσουν μία ή περισσότερες ημέρες από τη στιγμή που ένα άτομο μολύνεται μέχρι να αρχίσει να εμφανίζει συμπτώματα ασθένειας. Τόσο με τη γρήπη όσο και με την COVID-19 μπορεί να περάσουν μία ή περισσότερες ημέρες από τη στιγμή που ένα άτομο μολύνεται μέχρι να αρχίσει να εμφανίζει συμπτώματα ασθένειας. Παράλληλα, όπως αναφέρει το CDC, είναι πιθανόν κάποιος να μολυνθεί με κορονοϊό και να μην εμφανίσει καθόλου συμπτώματα, και το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον ιό της γρήπης. Όσον αφορά τις διαφορές, ένα άτομο που έχει προσβληθεί με COVID-19 θα πάρει περισσότερο χρόνο να εμφανίσει συμπτώματα σε σχέση με ένα άτομο που έχει μολυνθεί με τον ιό της γρήπης. Για τη γρήπη, συνήθως ένα άτομο εμφανίζει συμπτώματα από 1 έως 4 ημέρες μετά τη μόλυνση, ενώ με τον κορονοϊό μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα από 2 έως και 14 ημέρες μετά τη μόλυνση. Ενεργειακή αυτοδυναμία θα αποκτήσει η Ελλάδα σε λίγα χρόνια, εφόσον επαληθευτούν οι εκτιμήσεις για την ύπαρξη σημαντικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στις περιοχές όπου έχουν ξεκινήσει έρευνες. Ήδη ένα σεισμογραφικό πλοίο σκανάρει τον θαλάσσιο χώρο νότια-νότιο-δυτικά της Κρήτης, ενώ από το ερχόμενο καλοκαίρι θα αρχίσει δοκιμαστική γεώτρηση στα Γιάννενα. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Κώστα Σκρέκα, το χρονοδιάγραμμα για τις έρευνες στην Κρήτη προβλέπει ότι μπορεί να γίνει παραγωγική γεώτρηση το 2027. Το σεισμογραφικό Σάνκο Σουίφτ σκανάρει τις θαλάσσιες περιοχές δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης μετά την έκδοση της σχετικής ναύτεξ από το πολεμικό ναυτικό, σηματοδοτώντας τη νέα φάση των ερευνών για τον εντοπισμό και την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου. Η πρώτη δοκιμαστική γεώτρηση στην περιοχή ενδιαφέροντος θα γίνει το 2025. Θα προηγηθούν όμως γεωτρήσεις σε άλλες δύο περιοχές. Στις αρχές του ερχόμενου καλοκαιριού, το 23 δηλαδή, στην περιοχή Ζήτσα των Ιωαννίνων και το 2024 στο Ιόνιο, στα όρια της υφαλοκρηπίδας με την Ιταλία. Η δικιά μας απάντηση είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα νότιο-δυτικά της Πελοποννήσου και της Κρήτης. Η εκκίνηση της διαδικασίας εξόρυξης υδροανθράκων για να μπορέσουμε ως χώρα να ενισχύσουμε την ενεργειακή μας επάρκεια. Με έργα λοιπόν και όχι με λόγια θα απαντάμε στις προκλήσεις των καιρών. Έχει ξεκινήσει το πλοίο, απλώνει καλώδια, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ο Υπουργός Ενέργειας Κώστας Κρέκας, μιλώντας για την τελευταία ελπίδα που έχει η εξορυκτική βιομηχανία για να βρει μεγάλο κοίτασμα φυσικού αερίου στην περιοχή της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. ExxonMobil που πήρε το μερίδιο της Total, της γαλλικής Total, και έρχεται και προχωράει άμεσα σε δυσδιάστατες έρευνες, πολύ πυκνές,
ώστε να αμέσως μετά και εφόσον, δούμε ότι πραγματικά υπάρχει ενδιαφέρον, να προχωρήσουν σε δοκιμαστική γεώτρηση το 2025 και σε παραγωγική γεώτρηση, εφόσον διαπιστώσουμε ότι πραγματικά υπάρχουν αξιοποιήσιμα κοιτάσματα, σε χρόνο ρεκόρ, θέλουμε να το πετύχουμε, 2027 με 2028. Εφόσον τα αποτελέσματα των ερευνών κριθούν ικανοποιητικά, η ερευνητική γεώτρηση στην Κρήτη θα γίνει το 2025 και στη συνέχεια το 2027 ή το 2028 θα ξεκινήσει η παραγωγική γεώτρηση. Μόλις τελειώσουν οι σεισμικές έρευνες τριών διαστάσεων, γίνει η γεώτρηση και βρει φυσικό αέριο, εντός 2,5 ετών μπορούμε να έχουμε παραγωγή φυσικού αερίου, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ το μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, Ηλίας Κονοφάγος, προσθέτοντας ότι οι στόχοι είναι αρκετοί ώστε να δώσουν στην Ελλάδα αυτοδυναμία αλλά και δυνατότητα εξαγωγής. Για πολύ μεγάλα αποθέματα έκανε λόγο ο Κώστας Ανδριοσόπουλος, καθηγητής ενεργειακής οικονομίας, τονίζοντας ότι το θέμα δεν πρέπει να το βλέπουμε μόνο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, αλλά είναι κέριο να εκμεταλλευτούμε τα αποθέματα που υπάρχουν. Για να μπορέσουμε να βγάλουμε τα αποθέματα αυτά από το έδαφος, από τη θάλασσα, για να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε εμπορικά, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια, γιατί η εξερεύνηση και η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων είναι μια διαδικασία η οποία διαρκεί πάρα πολλά χρόνια. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν πρέπει να βλέπουμε βραχυπρόθεσμα με έναν ορίζοντα μόνο για το σήμερα. Θα πρέπει να κοιτάμε και το αύριο και καταλαβαίνουμε ότι παρότι πηγαίνουμε, οδεύουμε προς την πράσινη ενεργειακή μετάβαση, με έναν ρεαλιστικό τρόπο πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι υδρογονάνθρακες θα συνεχίσουν να είναι απαραίτητοι για αρκετά χρόνια. Το σχέδιο για τις σεισμικές έρευνες για τη διερεύνηση κοιτασμάτων φυσικού αερίου είναι απολύτως σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και θα αξιοποιήσει έμπρακτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Η χώρα μας έχει θέσει ως στόχο της να κατακτήσει σύντομα ενεργειακή αυτάρκεια και αυτοδυναμία, γεγονός που θα μας επιτρέψει να κινηθούμε στο μέλλον με διαφορετικό τρόπο σε κάθε επίπεδο. Η κυβέρνηση πραγματώνει ένα όραμα δεκαετιών και προσπαθεί να απαντήσει στις τεράστιες διεθνείς κρίσεις και στις προκλήσεις που υπάρχουν με έργα, με πράξεις και όχι με ασυνάρτητες τοποθετήσεις. Η έναρξη των ερευνών σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο στην κυβερνητική στρατηγική για την αξιοποίηση των όποιων πόρων φυσικού αερίου υπάρχουν στην Ελλάδα και της προσπάθειας για ενεργειακή μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο, σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μείγμα, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης. Σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα των κοιτοδών που ζουν στην περιοχή των ερευνών νοτίως της Κρήτης, ο Υπουργός Ενέργειας διαβεβαίωσε ότι εφαρμόζονται οι καλύτερες πρακτικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο διεθνολόγος, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, είναι μαζί μας απόψε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλησπέρα σας, κύριε Δεσποτόπουλε. Καλησπέρα, είναι χαρά μου και το ξέρετε. Και δική μας. Τώρα, κύριε Δεσποτόπουλε, εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι με την ανακοίνωση ότι είναι και σε προχωρημένο στάδιο το να ξεκινήσει το σκανάρισμα η ExxonMobil και στη συνέχεια να δοκιμάσει και το ζήτημα των γεωτρήσεων, εξεπλάγιν υπό την έννοια ότι είχαμε παρακολουθήσει όλο το προηγούμενο διάστημα ένα έργο, μια δυνατότητα που είχαμε να έχει περίπου εγκαταληφθεί και ξαφνικά το βρίσκουμε μπροστά μας ενεργό και αρκετά προχωρημένο. Αυτό που θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας είναι πόσο πέραν της ενεργειακής επάρκειας ή της κάλυψης ευρωπαϊκών αναγκών από αυτά τα κοιτάσματα, εάν ευοδοθούν οι έρευνες, πόσο αλλάζει η θέση της Ελλάδος και έναντι της Τουρκίας σε σχέση με αυτή την ιστορία υδρογονάνθρακες και ενέργεια. Αλλάζει αρκετά και θα αλλάξει τόσο όσο το πλήθος των κοιτασμάτων και η δυναμική τους θα μας δώσουν. Θέλω να πω ότι ας σκεφτούμε ότι εικάζουμε ότι το ένα κοίτασμα αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι υπό διερεύνηση, μπορεί να είναι αξίας περίπου 250 δις. Αυτό σημαίνει ότι τα έσοδα για εμάς, αν το αξιοποιήσουμε, αν είναι αξιοποιήσιμο, θα εικάζουμε ότι θα είναι 125 δις. Είναι περίπου κάτι λιγότερο από το 1 τρίτο όλου του δημόσιου χρέους μας. Mm-hmm. Για να καταλάβουμε γιατί πόσα μιλάμε. Επίσης, η Βουλγαρία και η Βόρεια Μακεδονία
ενεργειακά θα εξυπηρετούνται πια από την Ελλάδα. Έχει σταματήσει ο αγωγός που τους συνδέει με το φυσικό αέριο της Ρωσίας, γιατί οι Ρώσοι δεν τους προμηθεύουν πια με φυσικό αέριο λόγω των γεγονότων. Αυτή τη στιγμή παίρνουμε υγροποιημένο αέριο στην Αλεξανδρούπολη και η κατασκευή αγωγού επιτρέπει να οι χώρες αυτές να εξυπηρετούνται από εμάς. Αυτό ισχυροποιεί πολύ τις σχέσεις μας με τις δύο αυτές χώρες. Η εναλλακτική τους θα ήταν το αζέρικο πετρέλαιο από την Τουρκία ή κάποιος αγωγός που θα περνάει από την Τουρκία. Για να πούμε τα πράγματα έτσι όπως είναι, σε μια πραγματική κατάσταση. Άρα, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, είναι πολύ σημαντικό να βρεθούν πόροι και να τους αξιοποιήσουμε χθες. Διότι μετά από 2-3 δεκαετίες η πόρη αυτή δεν θα είναι αξιοποιήσιμη. Προφανώς. Θα έχουμε περάσει την πράσινη οικονομία και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε όχι μόνο για να γλιτώσουμε πολλά δισχρημάτων, εφόσον βέβαια επιβεβαιωθούν οι εικασίες, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να αυξήσουμε το γεωπολιτικό μας αποτύπωμα. Μα, αυτό είναι, γιατί από την άλλη πλευρά η Τουρκία συνεχίζει τα όνειρα για ο Ερντογκάν συνεχίζει τα όνειρα για μια μεγάλη Τουρκία και ο αντιπρόεδρος του, ο Φουάτ Οκτάι, επιτίθεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως λέει υποστηρίζουν Ελλάδα και Κύπρο. Έχει γίνει με πρωτοβουλία και συμμετοχή των Αμερικανών ένα φόρουμ στη Μεσόγειο, το οποίο ξεκίνησε από την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ, έχει ακολουθήσει η Αίγυπτος, ο Λίβανος, η Ιταλία, είναι διάφορα σχήματα που γίνονται. Στην πραγματικότητα έχει μείνει εκτός μόνο η Τουρκία και η Λιβύη, η οποία βλέπουν όμως φωνές μέσα στη Λιβύη να προσπαθούν να μπουν σε αυτό το σχήμα. Ακριβώς. Η Τουρκία γιατί έχει μείνει εκτός? Δεν έχει μείνει εκτός γιατί οι υπόλοιπες χώρες Ανατολικής Μεσογείου έχουν κάποιο πρόβλημα. Έχει μείνει εκτός διότι πρώτα απ' όλα διεκδικεί από εμάς και από την Κύπρο θαλάσσιες ζώνες δικές μας και αφετέρου προσπαθεί να επιβάλλει μια πειρατεία. Τι λέει δηλαδή στην Αίγυπτο, στο Λίβανο, στο Ισραήλ, ότι δεν θα κάνετε τίποτα εσείς αν δεν συμμετέχω και εγώ, διότι έχω μια μεγάλη αυτή στην Ανατολική Μεσόγειο. Προσπαθεί να κάνει πραγματική δηλαδή πειρατεία. Όσο λοιπόν αυτά τα ενεργειακά σχέδια προχωρούν και προχωρούν παρακάμπτοντας και αγνοώντας τις τουρκικές ιαχές, τόσο πιο ισχυρή θα γίνει τη θέση δική μας. Διότι είναι εμφανές ότι ισχύει η λογική του δικαίου και της συνεργασίας και όχι η πειρατεία και απειλές άγκυρας. Και επίσης να βάλουμε στην κουβέντα μας και αυτό που επισήμανε και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Παναγιωτόπουλος. Αυτό που ενοχλεί αυτή τη στιγμή την Τουρκία είναι και ο εξοπλισμός της Ελλάδος με νέα σύγχρονα αμυντικά συστήματα, τα οποία τα στερείται η Τουρκία λόγω της δυσυπόστατης στάσης της στη ρωσο-ουκρανική κρίση και της επιλογής των S-400. Απολύτως. Και ξέρετε, νομίζω εδώ που φτάσαμε πια, που τα Ραφάλ για μας έχουν έρθει και τα F-35 δρομολογούνται, το να πάρει η Τουρκία F-16 αεροσκάφη 4 δεκαετιών ή να αναβαθμίσει αυτά που έχει, νομίζω πια ότι αρχίζει να αγγίζει τα όρια του αδιάφορου. Δεν μας είναι αδιάφορο, αλλά το κενό θα είναι μεγάλο. Θα είμαστε αρκετά βήματα μπροστά. Και αυτό έχει σημασία. Κάποια στιγμή μην κρυβόμαστε. Η Τουρκία θα τα πάρει τα F-16, θα αναβαθμίσει τα F-16 της. Σημασία έχει να έχουμε καταφέρει να αξιοποιήσουμε τη συγκυρία, ώστε να είμαστε εμείς τουλάχιστον ένα βήμα μπροστά. Τώρα, κύριε Δεσποτόπουλε, θα σας ζητήσω να μείνετε μαζί μου να παρακολουθήσουμε το βίντεο με τις εξελίξεις στις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί είναι πολύ σημαντικές και καθοριστικές και θέλω να το συζητήσουμε. Στις ενδιάμεσες εκλογές λοιπόν των Ηνωμένων Πολιτείων δεν επιβεβαιώθηκαν όσοι ανέμεναν πανωλήθρια για τους δημοκρατικούς, γεγονός που κάνει το Τζο Μπάιντεν να δηλώνει ικανοποιημένος και έτοιμος να κατέβει ξανά στις εκλογές το 2024. Η καταμέτρηση των ψήφων σε πολλά μέρη είναι ακόμη σε εξέλιξη. Ωστόσο, η Βουλή των Αντιπροσώπων φαίνεται να περνά στον έλεγχο των Ρεπουμπλικάνων, ενώ μεγάλη είναι η μάχη για τη γερουσία.
Ο Τζο Μπάιντεν συγχαίρει τους δημοκρατικούς νικητές που τα κατάφεραν και ανέτρεψαν τις εις βάρος τους δημοσκοπικές προβλέψεις που ήθελαν καταστροφικά αποτελέσματα για την προεδρική πτέρυγα. Οι Ρεπουμπλικάνοι φαίνεται πως κερδίζουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ενώ μένεται ακόμη η μάχη για τη γερουσία, που εκτιμάται ότι θα κριθεί από τα αποτελέσματα σε Τζόρτζια, Αριζόνα και Νεβάδα. Στην Πενσιλβάνια έχασε ο υποστηριζόμενος από τον Τραμπ, Δόκτωρ Μεχμέτ Οζ. I think that for the Republicans, I think it was really down to candidate quality. If we look at people like Herschel Walker or Dr. Oz, these were people who were not serious candidates. And voters noticed that and were punishing them for it. Ο Τραμπ, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είναι έξαλλος, ακόμη και με τη σύζυγό του, για τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, στις οποίες εκτός από τον πληθωρισμό σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι αμβλώσεις, καθώς οι πολίτες σε πολλές περιπτώσεις στήριξαν τους υποψήφιους που έθεσαν ως προτεραιότητά τους στην προστασία των δικαιωμάτων, στην άβλωση μετά την ετοιμιγωρία του Ανωτάτου Δικαστηρίου το καλοκαίρι, που ανέτρεψε τη δικαστική απόφαση ορόσημο. I think you can't overstate the impact of abortion. I think the first thing for the Democrats. Με ανακούφιση αντέδρασε ο Λευκός Οίκος, βλέποντας να μην επιβεβαιώνονται τα δημοσκοπικά σενάρια για συντριβή των υποψήφιων της κυβέρνησης, ενώ ο Τζο Μπάιντεν άφησε ανοιχτό το σενάριο να είναι εκ νέου υποψήφιος στις εκλογές το 2024. Τώρα, κύριε Δεσποτόπουλε, δεν επιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις των Ρεπουμπλικανών και θα ήθελα να την άποψή σας για το τι σηματοδοτεί για τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είναι και η πηγή του προβλήματος, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έχει πρόθεση να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του. Θα υπάρξει πρόσωπο σφήνα κατά την άποψή σας? Ότι θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του, πιστεύω θα την ανακοινώσει. Αλλά πιστεύω ότι είναι πολύ πιθανό να μην είναι ο μόνος υποψήφιος στους Ρεπουμπλικανούς, αλλά τελικά να δούμε και νέα πρόσωπα. Ποιο είναι το πρόβλημα για τον Τραμπ? Έχουμε μια διακυβέρνηση Biden, η οποία δεν τα πάει καλά στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Yeah. Υπάρχει πολύ υψηλός πληθωρισμός, υπάρχει ακρίβεια, υπάρχει γκρίνια. Άρα λοιπόν σε όλες τις δημοσκοπήσεις οι δημοκρατικοί ήταν πολύ πίσω. Οι κινήσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ προεκλογικά και κυρίως οι επιλογές κάποιων προσώπων φαίνεται ότι ένα αποτέλεσμα θριαμβευτικό για τους Ρεπουμπλικανούς το μετέτρεψε σε μία απλή νίκη. Και λέω απλή νίκη διότι όλοι περιμέναμε, οι δημοσκόποι τέλος πάντων, ότι λόγω των προβλημάτων της διακυβέρνησης Biden οι Ρεπουμπλικάνοι θα έφεραν αυτό που λέμε το κόκκινο κύμα, το χρώμα του κόμματός τους. Εδώ, ξέρετε, υπάρχει και μια δεύτερη δυσκολία για τον Τραμπ. Ότι ο κύριος Biden δήλωσε ότι θα είναι ξανά υποψήφιος και αυτός το 24. Που σημαίνει... Πόσο θα είναι, 87 ετών, πόσο θα είναι? Θα είναι μεγάλης ηλικίας. Εν τη αυτή περιπτώσει όμως, αν ο άνθρωπος είναι καλά, που αυτά δεν τα ρυθμίζουμε εμείς βέβαια, τα ρυθμίζει ο Θεός, τότε δεν θα έχουν διαδικασίες εσωτερικές οι δημοκρατικοί, που σημαίνει ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα μπουν σε μια διαδικασία εσωστρέφειας αν θα έχουν να επιλέξουν κάποιον υποψήφιο πρόεδρο. Τώρα, όσο αφορά τα καθημάς, νομίζω ότι θα ξέρουμε... Καλό είναι αυτό το αποτέλεσμα, για το Μενέντες κυρίως, αν δεν αλλάξουν οι ισορροπίες, έτσι. Ναι, τώρα κοιτάξτε να εξηγήσουμε στον κόσμο, ο Μενέντες δεν ήταν υποψήφιος γιατί οι εκλογές στην Γερουσία γίνονται κάθε χρόνο, αλλά όχι για τις ίδιες θέσεις. Η έδρα του λοιπόν δεν ήταν δική με των εκλογών, θα είναι εκεί. Μάλιστα εκλέχθηκε και ο γιος του στην Βουλή των Αντιπροσώπων. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να κερδίσουν οι δημοκρατικοί την έδρα της Τζόρτζια που θα κριθεί στις 6 Δεκεμβρίου σε επαναληπτικές εκλογές, ώστε να διατηρήσουν την πλειοψηφία στην Γερουσία, ώστε να παραμείνει ο Μενέντες πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Θέσεων. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, οι αποφάσεις του Μενέντες έχουν υποστηριχτεί από πλήθος ρεπουμπλικανών βουλευτών στην Επιτροπή. Άρα δεν διακινδυνεύει τώρα σε ακύρωση ή παραχώρηση, λέτε. Άρα είναι ένα θετικό. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει αισθανόμαστε μια ασφάλεια, έτσι, με τον κύριο Μενέντες. Και γιατί ξέρουμε επίσης, ότι είναι πολύ ενεργητικός. Ένας πρόσθετος λόγος, και γιατί οι Ελληνοαμερικανοί που εξελέγησαν ήταν αρκετοί και είναι σε θετική κατεύθυνση.
Λοιπόν. Ναι, και αυτοί που έχουμε ένα ενδιαφέρον, ο Κρις Πάπας, τέλος πάντων, ναι, πήγαν άνθρωποι καλά. Άνθρωποι που μπορούν να βοηθήσουν τη εταιρεία. Το λόμπι φαίνεται ότι λειτουργεί. Κύριε Δεσποντόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Εγώ. Καλό σας βράδυ. Ήταν χαρά μου. Και ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, καθώς στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας blueskytv.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του αυριανού καιρού και αμέσως μετά η εκπομπή παρεμβάσει με το Σωτήρη Ξενάκη. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.